Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Οι υπουργοί πηγαίνουν ένας μετά τον άλλο στην Πέδα, εντωμεταξύ. Από την ώρα που πήρε τα ενία ο κύριος Ιακημίδης, εκεί έχει γίνει χαρά του Υπουργικού Συμβουλίου. Ναι, ναι, και είναι και μια πολύ καλή πρωτοβουλία, διότι οι δήμαρχοι, δηλαδή, σε κάθε εισαγωγική τους παρέμβαση, επαινούν τον κύριο Ιωακημίδη για τη νέα πολιτική που έχει υιοθετήσει και τη δυνατότητα που τους δίνει τετ-α-τετ όλοι μαζί, ενώπιος εναντίον δημοσίως, να κάνουν τις παρατηρήσεις τους σε κάθε υπουργό για τα κακώς κείμενα και αυτός να απαντήσει πάλι δημόσια, δεσμευόμενος για διάφορα θέματα. Είναι πάρα πολύ καλή πρακτική. Ναι, πραγματικά είναι. Ακολουθεί μάλιστα τώρα, στις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουμε νέα συνάντηση. Καταρχήν έχουμε το εξής, έχουμε στο πρόγραμμα το εξής. Θα πάνε όλοι μαζί στον κύριο Κοντονή. Ναι. Θα σας εξηγήσω γιατί έχει να κάνει με τις παρατηρήσεις των δημάρχων για τις δημόσιες συμβάσεις. Είναι η συνέχεια της προχθεσινής συζήτησης, ναι, αυτό με τον Κοντονή. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Έχουμε και το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Mm-hmm. Ξέρετε, υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία επιβάλλει μέχρι ένα δίμηνο από τώρα, το αργότερο, κάθε εθνική νομοθεσία να έχει εναρμονιστεί με αυτήν. Η οποία τι λέει, έχει κάποια πολύ αυστηρά κριτήρια και πάρα πολύ αυστηρές ποινές για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Ναι. Είναι μια ιστορία η οποία θα μπορεί να έχει πολύ άσχημες προεκτάσεις. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι οι δήμαρχοι, οι οποίοι είναι και βασική υπεύθυνη, πολύ περισσότερο δεν το έχουν πάρει χαμπάρι οι υπάλληλοι που διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα. Ναι, και μπορεί να μπλέξουν κιόλας. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, διότι έχει να κάνει με, ξέρετε, έχει να κάνει με κάποια, ας πούμε, αποζημίωση ή προσβολή που θα δεχτεί ιδιώτης, όχι δημόσιο. Ξέρετε, κατευθείαν το δημόσιο. Τα προσωπικά δεδομένα είναι ιδιωτική. Δηλαδή, ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος μπορεί να είναι ένας ανυποψίαστος υπάλληλος, μαζί με τον δήμαρχο, ο οποίος μπορεί και να μην ξέρει και τίποτα απολύτως. Το πιθανότερο. Ξαφνικά, μπορεί ξαφνικά εγώ να πάρω ένα στοιχείο για κάποιον και να πω, ξέρετε κάτι, από το Δήμο το πήρα. Ναι. Λοιπόν, αυτός, δηλαδή εγώ βγάζω. Άμεσα θα βρεθούν υπόλογοι και οι δύο. Αυτοί τι κάνουν τώρα, πρέπει να αποδείξουν επιστοποιημένα ότι εγώ αποκλείεται να το έχω πάρει. Ναι, ναι. Ποια θα βγουν και κούρευτο είναι αυτό. Είναι καταλαβαίνεις. Ποια θα βγουν και κούρευτο. Τώρα έχω κάτι στο διαδίκτυο οτιδήποτε και λέω, μα εγώ το Δήμο το πήρα. Δεν το πήρα από κάπου αλλού. Ναι, ναι, ναι. Οι άλλοι τώρα καλούνται να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Αλλιώς έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ποινή με αργίες, με ποινικά, με οαστικά, με ό,τι θέλετε. Έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στο μέλλον όμως. Τώρα, στο προχτεσινό, τι βγήκε από αυτή την συνάντηση με τον Ποδεμόν. Και θα σας πω γιατί. Καταρχήν, όπως είπε και ο ίδιος ο κύριος Πίρτης εισαγωγικά, ουσιαστικά και δήμαρχοι και δημοτικές υπηρεσίες έχουν πλήρη άγνοια του νόμου. Χαρακτηριστικά το πω στον αέρα, επειδή το είπε και ο ίδιος, να βάλουν τον κόλο τους, λέει, κάτω οι υπηρεσίες να διαβάσουν τον νόμο. Μίλησε έτσι ο υπουργός. Ακριβώς. Όπως το λέω. Και μάλιστα λέει το εξής. Λέει, να σας πω και χαρακτηριστικό, όπως είπε. Λέει, αυτό τώρα που θα πω, λέει, θα βγει στο διαδίκτυο. Και του λένε ναι. Ωραία, τότε λέει να το πω ευγενικά και το πω έτσι. Φαντάζομαι πως θα το λέει αλλιώς δηλαδή. Okay, ναι. Λοιπόν, τώρα. Στην ουσία λοιπόν, γιατί αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλη ουσία, διότι ακούστε να δείτε κάτι, η ΠΕΔΑ είχε κωδικοποιήσει 14 ερωτήσεις, ναι, πέραν τις παρατηρήσεις δημάρχων. Λοιπόν, αυτές από τις 14 ερωτήσεις, τις δύο τις αποδέχτηκε ο κύριος Σπίρτης ότι είναι λογικές και έχουν να κάνουν με κάποιες δημοσιοποιήσεις, κάποιες έτσι, πολύ, πολύ τυπικού χαρακτήρα ιστορίες. Ωραία. Από τις άλλες τις τρεις θα έλεγα ότι είπε ότι, εντάξει, υπάρχει μια πολιτική διαφωνία, όπως παραδείγματος χάρη την αμοιβή του πτυχίου το 30%,
ναι. Που θέλουν για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις απευθείας αναθέσεις, mm-hmm. τα μικρά ποσά οι δήμαρχοι, θα το εξηγήσουμε στη συνέχεια, όπου είπε εντάξει εγώ εκεί διαφωνώ, δεν είναι δύο. Τα υπόλοιπα όλα, τι τους είπε, τους είπε ότι είτε δεν είναι αρμοδιότητα, δεν περιέχονται στον νόμο των δημοσίων συμβάσεων, ναι. αυτά, mm-hmm. είτε ότι είναι συνταγματικά απαράδεκτα. Άρα δεν μπορούν να... Δηλαδή τι έγινε, ας πούμε μια παρατήρηση ήταν, για να καταλάβετε, μια παρατήρηση ήταν στις επιτροπές διαγωνισμού mm-hmm. να συνεπικουρούνται και να συμμετέχουν και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι ιδιώτες. Ναι. Έτσι, λοιπόν, και τους είπε ότι αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατό, δεν προβλέπω. Συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του δημοσίου. Ναι, προφανώς. Αυτό είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και δεν γίνεται. Τι μου ζητάτε να αλλάξω το νόμο, το σύνταγμα μου ζητάνε να αλλάξω. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν εντυπωσιακό όμως ότι περίπου οι 7 από τις 14 ερωτήσεις ήταν άστοχες. Άκυρες. Είπε λοιπόν, άκυρες, εντελώς άκυρες. Mm-hmm. Και τους είπε ο υπουργός εκεί στους δημάρχους ότι κοιτάξτε την καρπηρία, δεν μπορούμε να συζητάμε έτσι. Διότι ούτε το νόμο ξέρετε, ούτε τι ακριβώς ποιες είναι ας πούμε οι συνταγματικές διατάξεις, οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Όπως παραδείγματος χάρη τους ζητάγανε και μάλιστα τους ψιλοειρωνεύτηκε κιόλας εκεί πέρα, ζητάνε κάτω από 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, να μην γίνονται ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί και αυτά και λέει κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει για θέση της ΚΕΔ εδώ και ένα χρόνο αυτή. Ναι, ναι, είναι πολύ απλό λέει. Θα συντάξουμε, λέει, ένα κείμενο που θα το συνυπογράφω και εγώ mm-hmm. και θα το παραπέμψουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε τι θα μας απαντήσει. Ναι, να φάμε τη χιλοπιτά μας όλοι μαζί. Ναι, 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 ψιλοειρωνικό δηλαδή ότι συμμετέχω, θα συμμετάσχω και εγώ σε αυτό το φιάσκο που έχετε κάνει. Ναι. Και ότι θα να δείτε, δηλαδή να την πάρετε την απάντηση επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσετε να μιλάτε πάνω σε αυτό το σημείο. Ναι. Να μην λέτε ανεδαφικά πράγματα. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η μεγάλη σύγκρουση έγινε στο θέμα των απευθείας αναθέσεων, ναι. όπου ο κύριος Πίρτζης είπε ότι ακριβώς αυτό θέλουμε, δηλαδή αυτό που εσείς λέτε ως κίνδυνο, εμείς ακριβώς αυτό θέλουμε, να μην έχετε δυνατότητα. Αυτή είναι η επιδίωξη. Να κάνετε 25 mm-hmm. απευθείας αναθέσεις στον ίδιο εργολάβο επειδή είναι δικό σας. Mm-hmm. Έτσι. Όπως και το γνωστό σπάσιμο των διαγωνισμών ακριβώς, προκειμένου να γίνονται απευθείας αναθέσεις. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, διότι όλος ο νόμος τράφηκε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, στο να μην γίνονται αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικά ζητούν δηλαδή να αλλάξει ο λόγος για τον οποίο έγινε ο νόμος. Ακριβώς. Δηλαδή, ναι. Και στο άλλο το θέμα των χρονοβόρων διαδικασιών mm-hmm. είπε ότι... Όπου εκεί έχουν αρκετά πατήματα οι ακριβώς. Τους είπε ότι υπάρχει έμφαση σε αυτό με την έννοια ότι οι χρονοβόρες διαδικασίες δεν είναι για πλάκα. Είναι ότι επειδή πρέπει να παράγονται ποιοτικά έργα πια. Όχι δηλαδή να μην μας ενδιαφέρουν ούτε επιτροπές πως συνθέτονται. Πώς συγκροτούνται, ούτε να υπάρχουν μηχανικοί ή να μην υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν βάλει σε επιτροπή παραλαβής καθαρίστησης και όλα αυτά τα πράγματα. Και ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Δηλαδή, το βλέπει αποκεντρωμένη διοίκηση, το βλέπει το είμαι πέρα, ξέρω εγώ το Υπουργείο από πάνω, το βλέπουν οι άλλοι, πηγαίνει, έρχεται όλο αυτό το πράγμα για να διαμορφωθεί, για να είναι ένα έργο το οποίο είναι διασφαλισμένο και να είναι ποιοτικό. Ναι. Ανέφερε χιλιάδες έργα mm-hmm. Που καταρρεύσανε μετά από ξέρω εγώ 2-3 χρόνια, γιατί ακριβώς ήταν στο παλιό μοντέλο και τους είπε ότι αυτό το πράγμα υπάρχει μια πολιτική διαφωνία. Εγώ θέλω να εξετάζεται πολύ καλά ένα έργο, να υπάρχει μεγάλη διαβούλευση μεταξύ των υπηρεσιών, των πολιτών, των όλων αυτών και ότι πρέπει να παραλαμβάνουμε ένα πολύ πολύ καλό έργο, όσο μπορούμε καλύτερο έργο. Μάλιστα. Άλλο ένα κομμάτι που ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι το θέμα των τιμών και των εκτόσεων. Των εκτόσεων κυρίως, ναι. Εκεί λοιπόν θα αρχίσει τώρα από το επόμενο δίμηνο με νόμο ετοιμάζεται Μητρό Μηχανικών και Μητρό Έργων, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να παρακολουθεί όλο το έργο και την ποιότητα των μηχανικών και όλα αυτά τα πράγματα τι διαθέτει. Και τι διαθέτει στον Δήμο. Και να υπάρχει, είναι ένα να υπάρχει και δυνατότητα σύγκρισης, αν καταλαβαίνω καλά. Δηλαδή να μπορείς να δεις αν το έργο αυτό που την τάδε τιμή που παίρνεις και σου λένε ότι είναι με έκπτωση, αν κάποιος άλλος έχει κάνει με ανάλογη τιμή ή είναι πολύ φτηνότερο και σε παραμυθιάζουν. Έτσι, αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Σε γενικές γραμμές να πω ότι ήταν έκπληξη η συζήτηση, τέλος πάντων η συνάντηση mm-hmm. του κ. Σπίρτη και του Δημάρχου. Διότι το βασικό συμπέρασμα που έβγαζες από αυτή την ιστορία ήταν πρώτον
ότι υπήρχαν 3-4 διατάξεις οι οποίες ήταν κοινώς αποδεκτές. Άρα θα μπορούσαν να είχαν εδώ και 2 χρόνια να είχαν. Δηλαδή, να έχουν προχωρήσει. Ακόμα και στην διαβούλευση του νόμου θα μπορούσαν να είχαν. Λέει, έχετε πολύ το δίκιο, λέει αυτό πρέπει να αλλάξει. Ναι. Δηλαδή, σαν να το άκουγε δηλαδή, για πρώτη φορά. Ήταν λίγο έκπληξη αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Μετά από 2 χρόνια. Σαν να μην του το έχουν πει τόσο καιρό. Ναι, μετά από 2 χρόνια, σαν να το άκουγε για πρώτη φορά και λέει πολύ λίγο αυτό. Λέτε μπράβο σας. Ναι. Έτσι απλά. Mm-hmm. Μετά τα άλλα. Ήταν πάλι έκπληξη με την έννοια ότι δεν μπορεί, ας πούμε, τώρα ολόκληρη η ΚΕΔΕ ή ολόκληρη, ας πούμε, επιτελεία δημάρχων να πηγαίνουν στον Υπουργό και να του λένε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν μιλάω τώρα και για τις πολιτικές διαφωνίες. Ναι, μιλάω αλλά για θέματα τα οποία είναι τελείως τυπικά. Δηλαδή, σου λέει ότι, ρε φίλε, είναι συνταγματικό αυτό τώρα. Τι που λες τώρα. Είναι και κάποια που έχουν μπει όμως για να μπουν, έτσι. Τώρα το ξέρουμε πώς λειτουργεί και η ΚΕΔΕ και σε κάποιες περιπτώσεις. Εντάξει, όμως αυτό επειδή ήταν μια συζήτηση, θα έλεγα και από την πλευρά των δημάρχων και από την πλευρά του κυρίου Σπίτζη, τελείως τεχνική. Ναι. Επί του πρακτέου και επί του προκειμένου, δηλαδή. Δεν ήταν πολιτική. Ίσως ήταν η πρώτη ειλικρινή συζήτηση που έγινε όμως, γιατί μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να γίνονται πολιτικές αντιπαραθέσεις. Τεράστια επιτυχία του Γιώργου του Ιωακιμίδη. Mm-hmm. Δηλαδή κατάφερε να φέρει σε ένα δημόσιο διάλογο δημάρχους που έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική τοποθέτηση και τον κύριο Σπίρτη που έχει μια άλλη συγκεκριμένη πάλι πολιτική τοποθέτηση να συζητήσουν. Ναι, να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι τέλος πάντων και να τα συζητήσουν. Ναι, αλλά να συζητήσουν σωστά, να συζητήσουν πρακτικά, να μην συζητάνε τώρα. Να μην συζητάνε πολιτικά μόνο. Για λόγους εντυπωσιάζουν. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλά, Χάρη. Ευχαριστήσουμε. Ήταν πάντως μια πάρα πολύ επιτυχημένη συνάντηση. Και νομίζω και θα συνεχιστούν. Θα υπάρξουν και άλλες από ό,τι φαίνεται. Και θα συνεχιστούν γιατί ήταν μια τεράστια, πολύ καλή πρωτοβουλία του κ. Ιωακίνη. Σωστά. Σε ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλά, να είστε καλά.